Ολοκληρώθηκε την Κυριακή με την ψηφοφορία το 38ο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Άλλο ένα συνέδριο παροδία. Ένα συνέδριο το οποίο δεν υπήρχε συζήτηση, δεν υπήρχε κατάθεση απόψεων. Ήταν ένα τετραήμερο διάλειμμα. Οι μόνες δύο θετικές στιγμές σε αυτό το συνέδριο ήταν το απόγευμα του Σαββάτου μετά από πίεση της ΔΑΣ, το δυνάμεων του ΠΑΜΕ, υποχρεώθηκε η ΓΕΣΕ να προκηρύξει 24ωρη απεργία για την 5η 16 του Μάρτη, κλιμακώνοντας έτσι το εργατικό κίνημα της κινητοποίησης του προηγούμενου διαστήματος, που η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ δεν συμμετείχε. Υποχρεώθηκαν όμως μέσα στο συνέδριο να ψηφίσουν την πρόταση της ΔΑΣ, και έτσι την 5η 16 του μήνα έχουμε κλιμάκωση των αγώνων, έχουμε σαφέστατη κατάθεση της άποψης του λαού, των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας, ξανά και πάλι στο δρόμο για να απαιτήσουμε να αποδοθούν πλήρως οι ευθύνες από την κορυφή μέχρι τον πάτο στους υπευθύνους του εγκλήματος στα Τέμπη, και κυρίως να αποδοθούν από το λαό οι πολιτικές ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την λογική που έχουν εγκαταστήσει, μια πολιτική της λογικής του κέρδους, ότι η οποία είναι υπεύθυνη για όλη αυτή την εξέλιξη. Και βεβαίως το κυριότερο είναι να πιεστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ληφθούν τα ουσιαστικά και απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται σε κάθε χώρο δουλειάς, αλλά και όπου υπάρχει μαζική συγκέντρωση πολιτών και όπου γενικά υπάρχει κίνδυνος, προκειμένου να μην ξαναζήσουμε τέτοιου είδους γεγονότα. Γιατί αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη μάχη, η οποία πρέπει να δοθεί όχι μόνο με τις κινητοποιήσεις τώρα που γίνονται, τις απεργιακές κτλ, αλλά πρέπει να δοθεί χώρο το χώρο, εργασιακό χώρο, και εν πάση περιπτώσει και όπου αλλού μπορεί να υπάρχει κίνδυνος, και για τη λογική του κέρδους δεν λαμβάνονται μέτρα προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων και του κόσμου γενικότερα. Η δεύτερη σημαντική στιγμή σε αυτό το συνέδριο ήταν η έκδοση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου. Η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, με 22 αντιπροσώπους παραπάνω από το προηγούμενο συνέδριο, εξέλεξε παραπάνω 2 μέλη στη 45-μελή διοίκηση, και από 9 που είχε την προηγούμενη έφτασε αυτή τη φορά στα 11. Δεν είναι για μας αυτό κουκιά, δεν είναι καταγραφή αποτελέσματος. Είναι οι πάνω από 20.000 εργαζόμενοι οι οποίοι ψήφισαν αυτούς τους αντιπροσώπους για να πάνε στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, και αυτοί οι 20.000 αντιπρόσωποι δεν πήγαν από τυχαίες διαδικασίες, βγήκανε μέσα από τους αγώνες στην Κόσκο, μέσα από τους αγώνες στην Καβάλα, μέσα από τους αγώνες στην Κέρκυρα, στα ξενοδοχεία, μέσα από τους αγώνες όπου έγιναν για τη Λάρκο, μέσα από τους αγώνες που έγιναν με την eFood, μέσα από τους αγώνες λοιπόν ενισχύθηκε το εργατικό κίνημα, συμμετείχαν περισσότεροι εργαζόμενοι, 20.000 περισσότεροι εργαζόμενοι που υπερψήφισαν και τα ψηφοδέλτια τα ταξικά, και γι' αυτό ήρθε αυτή η άνοδος και αυτό το αποτέλεσμα. Είμαστε ακόμη πιο ισχυροί, είμαστε ακόμη πιο δυνατοί, και βεβαίως καλούμε τους εργαζόμενους να συσπηρωθούν, να οργανωθούν στα ταξικά συνδικάτα τους, να συμμετέχουν στους αγώνες, ούτως ώστε και ουσιαστικά αποτελέσματα να έχουμε από τους αγώνες αυτούς, αλλά και να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς δύναμης, ένα σημαντικό στοιχείο για την παραπέρα δράση της εργατικής τάξης, και για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικότεροι οι αγώνες και να μπορέσουν να κερδιθούν και να κατακτηθούν πράγματα για την εργατική τάξη που θα ευνοήσουν και τη ζωή της και τις εργασιακές συνθήκες. Έχουμε νέα κινητοποίηση την 5η στο πλαίσιο της πανελλαδικής 24ωρης απεργίας. Πείτε μας για τη συγκεντρώση στην Κέρκυρα.
Σήμερα το απόγευμα το Εργατικό Κέντρο έχει καλέσει συγκέντρωση αντιπροσώπων, διοικητικών συμβουλίων και συνδικαλιστών και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να οργανωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την κινητοποίηση την Πέμπτη, όπου το Εργατικό Κέντρο θα πραγματοποιήσει στις 11 η ώρα το πρωί συγκέντρωση εδώ στο χώρο του Εργατικού Κέντρου, και βεβαίως όλες τις άλλες λεπτομέρειες από κοινού θα τις συζητήσουμε οι αντιπρόσωποι και τα διοικητικά συμβούλια, και βεβαίως το πώς θα εξελιχθεί η δράση αυτές τις 2-3 μέρες, προκειμένου να είναι το συλλαλητήριο ακόμα μεγαλύτερο από το προηγούμενο.